Ένα σχόλιο για τη σημερινή πολύ καλή εμφάνιση και την άνετη νίκη με 8-0 απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι ο Πυθαγόρας Σάμ. Νομίζω δίκη η επικράτηση. Μεγάλο το σκόρο. Εξάλλου ξέραμε ότι έτσι όπως είναι δομημένα τα μπαράζ ανόδου και ενδέχεται στην τελευταία αγωνιστική να χρειαζόμαστε γκολ, έπρεπε να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Το είχαμε συζητήσει με την ομάδα. Ξέραμε ακριβώς ότι παρόλο που, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη, δεν είναι εύκολο να πρέπει να βάλεις 7, 8, ενδεχομένως 9 γκολ ή όσα περισσότερα μπορείς. Και γιατί και οι άλλοι αγωνίζονται, πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλος είναι στο μισό γήπεδο, μπορεί και στο μισό του μισού. Οπότε δυσκολευτήκαμε, όμως το πιστέψαμε, το κυνηγήσαμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο ίσως αποδειχθήκε χρυσάφι στο τελείωμα του μπαράζ. Και ένα σχόλιο για το τελευταίο παιχνίδι απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου, την Ελλάς Σίγουρ. Άλλο ένα δύσκολο μάτς. Νομίζω ότι η κλήρωση δεν ήταν πολύ επίκαιρη μαζί μας. Θεωρώ ότι ίσως είχαμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα και στη σειρά των αγώνων, αλλά και παίξαμε ουσιαστικά με τις τρεις ομάδες που είχαμε τους ίδιους στόχους με εμάς να ανέβουμε στη γάμα εθνική κατηγορία, στην έδρα τους. Το έχω ξαναπεί, εμείς βλέπουμε το κάθε μάτς μεμονωμένα. Έτσι θα κάνουμε και με αυτό. Θα πάμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Θα πάμε να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, όπως κάνουμε σε κάθε μάτς. Και στο τέλος, ευελπιστώ να είμαστε εμείς αυτοί που θα έχουμε καταφέρει να πανηγυρίζουμε την άνοδο στη γάμα εθνική. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι αγωνιστήκατε σε ένα γήπεδο όπως το Άρη Βούλας, μιας και είναι ουδέτερη έδρα, λόγω των δρομείων των αγώνων Στίβου που διεξάγονται στο γήπεδο. Έπαιξε ρόλο αυτό σήμερα? Όπως σας είπα, θεωρώ ότι είχαμε έτσι αλλιώς το δυσκολότερο πρόγραμμα βάσει κλήρωσης και μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί ότι παίξαμε ουσιαστικά στην έδρα μας ένα μάτς. Αυτό με τον Αετό Λουτρών. Το άλλο μάτς είναι με τυχείο που δεν πήρε μέρος στο πρωτάθλημα και το άλλο το παίξαμε στο τέτοιο γήπεδο στη Βούλα. Που, okay, οι άνθρωποι ταξιδεύσαν, αλλά δεν είναι σαν το γήπεδο μας, είναι μικρότερες διαστάσεις και ήταν ένα μάτς που χρειαζόμασταν να παίξουμε στην έδρα μας. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν το καλύτερο τους αυτό, ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο δυνατό και σημείωσαμε ένα πολύ μεγάλο σκορ, το οποίο ελπίζω στο τέλος του πρωταθλήματος να είναι και να αποδειχτεί χρυσάφι, όπως σας είπα πριν. Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου και σήμερα στο γήπεδο. Το έχω ξαναπεί, ο κόσμος φέτος στηρίζει πάρα πολύ την προσπάθεια. Έρχεται στο γήπεδο, μας εμψυχώνει, μας δίνει φτερά στα πόδια. Εύχομαι να το κάνει και στο τελευταίο μάτς εκτός έδρας και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο που τόσο πολύ θέλουμε.